τόσο τα απαράδεκτα κρούσματα στις ιδιωτικές κλινικές με την τραγική κατάληξη 4 νευροπαθών, αλλά όσο και οι σοκαριστικές εικόνες από τους μαζικούς θανάτους στα γυροκομεία στην Ισπανία, Ιταλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως παράλληλα και η τραγική ιστορική εμπειρία από ανάλογες καταστάσεις σε θεομηνίες και τραγικά ατυχήματα, αναδεικνύουν κατά τη γνώμη μας την ανάγκη να πάρθουν κατεπήγοντα μέτρα και να εξασφαλιστεί συγκεκριμένο σχέδιο και πρωτόκολλο μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή μιας τέτοιας επικίνδυνης εξέλιξης και στις συγκεκριμένες δομές για τις οποίες γίνεται η ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Είναι γνωστό ότι αυτοί οι χώροι περιθάλπτουν και φιλοξενούν ανθρώπους που ανήκουν στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου και ταυτόχρονα πολλοί από αυτούς αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Είναι δομές που λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό και περιορισμένα μέσα εξαιτίας της χρόνιας υποχρηματοδότησης και παράλληλα της ιδιωτικοποίησης της υγείας και της πρόνοιας συνολικά και ιδιαίτερα αυτών των ιδρυμάτων. Τέτοιοι χώροι εκτός των ιδιωτικών κλινικών είναι τα ιδρύματα χρονίων πασχόντων, βαριά ανάπηρων και παιδιών, τα οικοτροφεία και εξενώνες για βαριά ανάπηρους και ψυχικά πάσχοντες, οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, τα ιδρύματα για το παιδί χωρίς οικογένεια, αλλά και τα γυροκομεία και οι οίκοι ευγερίας, είτε σε δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς, με βάση αυτά, ρωτάμε τον Υπουργό, το Υπουργείο, την κυβέρνηση σε ποια μέτρα θα προχωρήσει. Είναι διατεθειμένη μάλλον να προχωρήσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο, με βάση βεβαίως και τις εμπειρίες που υπάρχουν, τις τραγικές εμπειρίες που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, σε ποιες κατευθύνσεις. Τα ερωτήματα έχουν να κάνουν εάν θα προχωρήσει στην αξιοποίηση μέσω της επίταξης όλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όλου του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας για να μπορεί να αντιμετωπιστεί η πανδημία με αποτελεσματικότητα, μέχρι τέλους με ένα ενιαίο σχέδιο και με πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων υποδομών και του υγειονομικού προσωπικού της χώρας. Δεύτερον, στη στελέχωση με όλο το αναγκαίο προσωπικό και τη μονιμοποίηση όλων των ήδη εργαζομένων σε αυτές τις δομές, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και με όρους ασφάλειας και αξιοπρέπειας τόσο τους περιθαλπόνους όσο και τους ίδιοι οι εργαζόμενοι, ειδικά στην περίοδο τώρα που διανύουμε της πανδημίας. Και τρίτον, για το άμεσο άνοιγμα κλειστών πτερήγων και κτηρίων των ιδρυμάτων πρόνοιας που έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια, καθώς και επίταξη ξενοδοχείων για να μπορεί να μεταφερθεί ένα μέρος των περιθαλπόμενων, προκειμένου να μην υπάρχει αυτός ο επικίνδυνος συγχρονισμός που παρατηρείται και ταυτόχρονα να μπορέσουν να φιλοξενηθούν και βαριά ανάπηροι, χρόνιοι πάσχοντες και ηλικιωμένοι που αυτή τη στιγμή είναι μόνοι στα σπίτια τους και αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή οι οικογένειές τους αδυνατούν να τους στηρίξουν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Λαμπρούλη, όταν ξεκίνησε η πανδημία, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης πρωταρχικό στόχο είχε την προστασία της υγείας όλων των πολιτών. Και με γνώμονα την προστασία της υγείας κινηθήκαμε και λάβαμε τα απαραίτητα μέτρα. Και μετά ακολούθησαν τα μέτρα για την οικονομία και τους άλλους τομείς δραστηριότητας της χώρας. Στο αδιαμφισβήτητο αυτό γεγονός οφείλεται ότι η χώρα μας έμεινε όρθια και οι Έλληνες πολίτες ασφαλείς. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι κοινωνικές δομές της χώρας προσαρμόστηκαν πλήρως στις συνθήκες της πανδημίας, λειτουργήσαν με αποτέλεσμα από τη Δευτέρα να είναι γεγονός η σταδιακή και ελεγχόμενη επιστροφή στην κανονικότητα. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά το να συγκρίνεται καταστάσεις όπως της Ιταλίας και της Ισπανίας με αυτή της Ελλάδος δείχνει άγνοια και παντελή έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα. Σοκαριστικές εικόνες με μαζικούς θανάτους και άλλα παρόμοια περιστατικά τα αποφύγαμε. Όχι τυχαία, γιατί κινηθήκαμε ταχύτατα. Δεν αφήσαμε κανένα συμπολίτη μας πίσω, οποιασδήποτε ηλικίας, ούτε στις κοινωνικές δομές της χώρας, ούτε στα νοσοκομεία της χώρας, ούτε οπουδήποτε, όπου χρειάζεται και ανάγκη. Σίγουρα δεν γίναν όλα τέλεια, αλλά τα καταφέραμε, αποκτήσαμε εμπειρία και έχουμε τα εργαλεία να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα και να είμαστε σε ετοιμότητα σε περίπτωση που έχουμε μία δυσμενή εξέλιξη στην πορεία του νέου κορονοϊού. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε το μηδενισμό και την ισοπαίδωση.
Το ελληνικό σύστημα υγείας, το οποίο ευτυχώς δεν είναι σοβιετικού τύπου, βασίζεται σε δύο πυλώνες, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό. Και στην διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, ο ιδιωτικός τομέας στρατεύτηκε στο πλευρό του δημόσιου και έχει προβλεφθεί, μάλιστα, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, εφόσον χρειαστεί, δεν χρειάστηκε ευτυχώς, εφόσον χρειαστεί, η επίταξη όλων των δομών και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή και να αθροίσουμε έτσι δυνάμεις, ισχυροποιώντας τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αναφερθήκατε και στην κλινική στο Περιστέρι. Αυτή, επιτρέψτε μου να πω, ότι αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Παρόμοια περιστατικά δεν παρατηρήθηκαν και αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός, από τη στιγμή που όλες οι δομές υγείας της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών δομών, τήρησαν και τηρούν τους κανόνες προστασίας και τις οδηγίες τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Τέλος, να σας επισημάνω ότι η θετική εξέλιξη στην πορεία της πανδημίας, η οποία προκύπτει από τη μείωση των εισαγωγών στις κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, η μείωση των αριθμών των νέων κρουσμάτων, η αύξηση των εξιτηρίων νοσηλείας από τα νοσοκομεία, καταστεί μία αναγκαία προς το παρόν τη λήψη επιπλέον μέτρων, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι σταματάμε να είμαστε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, διατηρούμε το σύνολο των υποδομών που δημιουργήσαμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε ετοιμότητα. Αναφερθήκατε σε προνοιακές δομές. Ήδη 500 προσλήψεις, 500 συμπολίτες μας σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την επικράτεια είναι στις θέσεις τους σε κέντρα χρονίων πασχόντων. Έχουν περάσει τεστ ΕΟΔΗ για να θωρακίσουν την ασφάλεια των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Σε πολλά κέντρα πρόνοιας, π.χ. για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε σε κλειστές δομές, στην Αττική, στο παράρτημα της Αγίας Βαρβάρας, κλειστές πτέρυγες έχουν ήδη μετατραπεί κατόπιν εντολών αρμόδιων υπουργείων σε δωμάτια εκτάκτου ανάγκης, εφόσον αυτό χρειαστεί. Επομένως, είναι σαφές, καταδεικνύεται κάθε μέρα, ότι κινηθήκαμε γρήγορα, με σχέδιο και αντιμετωπίσαμε τυχόν εξάρσεις ή τοπικές επιδημίες του νέου κορονοϊού με αποφασιστικότητα, με αποτελεσματικότητα και με σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη ή, αν θέλετε, η θεματολογία της ερώτησης. Εσείς προσπαθήσατε να κάνετε ένα μήνυμα, επιτρέψουμε τη λέξη, απολογισμό. Δικαίωμά σας να απαντάτε όπως θέλετε. Όμως το να χρεώνετε άγνοια, αυτό δεν το δέχομαι, κυρία Υπουργέ και κυρία Πρόεδρε. Και ζητάω από τον Υπουργό στη δευτερολογία του να το ανακαλέσει. Να απαλληθεί τουλάχιστον από τα πρακτικά. Διότι δεν είναι άγνοια, κύριε Υπουργέ, το να ερχόμαστε εδώ με συγκεκριμένες προτάσεις, μέσα από τα ερωτήματα που βάζουμε, αλλά και με προτάσεις προς την κυβέρνηση. Άγνοια δηλώνει αυτό. Κάθε άλλο πιστεύω. Άρα λοιπόν, ζητώ, κυρία Πρόεδρε, να πάρει πίσω αυτές τις λέξεις που ανέφερε ο κύριος Υπουργός. Και είναι προκλητικό. Ερχόμαστε εδώ, είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος, ερχόμαστε εδώ με μια συγκεκριμένη διαδικασία που είναι γνωστή, με συγκεκριμένες ερωτήσεις, αυτό που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως στους προηγούμενους συναδέλφους βουλευτές που ανοίγαν το θέμα και συζητούσαν επί παντός επιστητού, συζητάμε ένα συγκεκριμένο θέμα και εσείς τώρα ανοίγετε το θέμα για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στο σύνολό του και τι πράξατε ως τώρα. Ζητήματα τα οποία πολιτικά, αν θέλετε, και στο δημόσιο διάλογο, κάθε κόμμα έχει τις θέσεις του, αναδεικνύει και μέσα σε αυτή την αίθουσα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με τα νομοσχέδια κτλ. Τοποθετούμαστε. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, εμείς λέμε το εξής, κύριε Υπουργέ, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ακούμε πολλά για όλες αυτές τις ευπαθείς ομάδες και την ατομική ευθύνη. Όμως δεν έχουμε ακούσει τίποτα και αυτά τα παραδείγματα που είπατε είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα για το τι μέτρα έχουν πάρθει και τι σχέδιο υπάρχει για την ιατρική κάλυψη όλων αυτών. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το δίμηνο. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ μεγάλο διάστημα αντιμετώπισης αυτής της πανδημίας με τις εξάρσεις και οι θέσεις που μπορεί να έχει. Όπως επίσης
Και το ερώτημα, αν θέλετε, η στάση μας, η θέση μας αφορά και το τι μέσα έχουν εξασφαλιστεί για να αποτραπούν δυσάρεστες εξελίξεις, τραγικές. Και δεν καπηλευόμαστε, και αν αναφερόμαστε στα τραγικά αυτά γεγονότα, δεν αναφερόμαστε για να δημιουργήσουμε κάποιο κλίμα. Είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό που προτείνουμε και αυτό που καταθέτουμε είναι στην κατεύθυνση να προλάβουμε ενδεχόμενες τέτοιου τύπου τραγικές, δυσμενείς, άσχημες καταστάσεις. Και δεν είναι στην κατεύθυνση που μας καταλογίζεται. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε συγκεκριμένα και στην ερώτηση και σας προτείνουμε. Κύριε Πρόεδρε, μια μικρή ανοχή σας παρακαλώ. Εμείς θεωρούμε πως πρέπει να στελεχωθούν με τη μορφή του κατεπήγοντος, με μόνιμο προσωπικό, όλες οι δομές. Τα προβλήματα είναι τεράστια και δεν φτάνουν ούτε αυτές οι θέσεις που είπατε. Και η ευθύνη είναι διαχρονικά βεβαίως, όχι μόνο της παρούσας κυβέρνησης, όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που απαξίωσαν τις δομές, τις προνοιακές δομές στη χώρα μας. Κλείσανε δομές και πάει λέγοντας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αντίστοιχες προσφερόμενες υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο λαός μας, οι ευπαθείς ομάδες. Έτσι λοιπόν στελέχωση με όλο το απαραίτητο υγειονομικό και λοιπόν προσωπικό, το οποίο είναι απαραίτητο, ώστε να αντιμετωπίσουν και αυτά τα ιδρύματα και οι δομές με όρους ασφαλείας και αξιοπρέπειας, τόσο για τους περιθαλπόμενους αλλά και για τους ασθενείς. Δεύτερον, χρηματοδότηση και προμήθεια με σκοπό την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων υλικών, είτε αυτά αφορά σε μέτρα προστασίας, αυτοπροστασίας κτλ. Που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και όλα τα άλλα αναγκαία μέτρα, αλλά και αναγκαίες παρεμβάσεις που χρειάζονται στις υποδομές με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τρίτον, για το άμεσο άνοιγμα κλειστών πτερήγων και κτηρίων αυτών των ιδρυμάτων που έχουν κλείσει, όπως σας είπα και στην ερώτηση, τα τελευταία χρόνια, για να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν αυτοί οι χώροι, καθώς και επίταξη ξενοδοχείων για να μπορεί να μεταφερθεί ένα μέρος των περιθαλπόμενων σε αυτά τα ιδρύματα, για να μην υπάρχει αυτός ο επικίνδυνος συγχρονισμός και ταυτόχρονα να μπορέσουν να φιλοξενηθούν βαριά ανάπηροι και ηλικιωμένοι που δεν μπορούν είτε στα σπίτια τους να αυτοεξυπηρετηθούν, είτε δεν έχουν την αντίστοιχη στήριξη από την οικογένειά τους. Διότι ο συγχρονισμός αλλά και η απομόνωση αυτών των ανθρώπων με αυτά τα προβλήματα μπορεί να εξελιχθεί σε υγειονομική βόμβα, τόσο για περιθαλπόμενους όσο και για τους εργαζόμενους, ειδικά αυτό το διάστημα. Και παράλληλα το κράτος, αυτό που λέμε εμείς, είναι να αναλάβει και πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας των δομών του ιδιωτικού τομέα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και να είναι πλήρως ενταγμένο στον κρατικό σχεδιασμό και έλεγχο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τέταρτον, μονιμοποίηση άμεσα όλου του επικουρικού προσωπικού και των συμβασιούχων εργαζομένων στις δομές υγείας πρόνοιας, κυρίως την πρόνοια εφόσον αυτές συζητάμε, γιατί δεν μπορεί να είναι ήρωες βέβαια, όπως λέμε όλοι ή λέτε εσείς, όπως θα δείτε και όπου βρεθείτε, ήρωες σε αυτό το πόλεμο και την επόμενη μέρα μετά την πανδημία, με αυτή την προσφορά και τις θυσίες, να απολυθούν. Και πέμπτον, κυρία Πρόεδρε, και κλείνω, πρέπει ή όχι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι των δομών, που ούτως ή άλλως πρέπει να γίνονται και σε κανονικές συνθήκες. Πολύ δε περισσότερο βέβαια τώρα που η κατάσταση επιβάλλει πιο εντατικούς και λεπτομερούς ελέγχους και λεπτομερείς ελέγχους, και όχι να προωθούνται πρακτικές προτροπής για αυτοέλεγχο είτε στις δομές είτε στους κλινικάρχες, που στην ουσία οδηγούν στην υποβάθμιση και των προληπτικών ελέγχων, αλλά και γραφειοκρατικοποιεί την όλη αναγκαία και σημαντική φυσικά για την δημόσια υγεία διαδικασία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.